Ωραία, μια στιγμή. Καλή αρχή, Λάουρα. Παρακαλώ, τον καρσόν θέλω. Είναι ωραία διαδικασία. Παντού δεν γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν συνεχίζεται άλλο. Καρσόν, δεν γίνεται. Αναλόγω. Γίνονται μαζόξει παραδοσιακού. Έλα, εντάξει, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ καλό. Θα σας φέρω και σας μετά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Περιμένα. Στον Μπρούσκο παίζετε, αλλά ξέρετε. Όχι, αφήστε κάτω, δεν θα ακόμα. Αναγνωρίζετε. Βάλτε σε μια συγκεκριμένη σειρά γιατί θα με χαλάσει. Τι θα κάνουμε, θα το εξηγήσω εγώ. Κάτσε να βάλει εδώ το καρσόν. Σαν τον τύπο στην νεκρή νύχτα του Πάρτονη. Ακριβώ. Δεν είναι. Στον Πίτερ Σέλερ, στον Πίτερ. Λοιπόν. Η διαδικασία ποια είναι, Γιώργο, τώρα. Θα δοκιμάσετε αυτά τα τρία κρασάκια, τα οποία είναι ερυθρά και τα τρία, έτσι όπως βλέπετε. Ένα είναι λίγο πιο ανοιχτό, τα άλλα δύο είναι κοντά σε χρώμα και άρωμα από ό,τι πρόλαβα να μυρίσω. Ένα από αυτά είναι Μπρούσκο. Άρα το θέμα είναι ποιος από τους τρεις θα βρει ποιον τον Μπρούσκο. Φυσικά. Και όποιος το βρει, τι κερδίζει. Όποιος το βρει, κάτσε να πω εγώ. Όποιος το βρει, ένα τριετές συμβόλαιο με τον Αντένα. Κύριε Λάτσιο. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Δεν έχουμε την κάμερα από εδώ να πούμε ότι το είπε, καταλαβαίνετε. Το καταγράψαμε. Ναι, τρίτες φορές το γράψαμε. Περιμένετε, το είπε σίγουρα, το ξαναδούμε. Το σίγουρα δεν έχει. Ναι, ξεκάθαρο. Κρυστάλλινο ήταν, διαπιέστατο. Τάκ, ναι. Ναι ή όχι. Ναι, ναι. Πείτε. Λοιπόν, ξεκινώντας από το ανοιχτό, από το ανοιχτό. Μάλιστα. Θα μας πείτε ποιο είναι Μπρούσκο. Αυτό έτσι. Θα ήθελα να με το πιο γιατί έχει ένα μυγάκι μέσα. Είναι. Αλλά... άλλωστε το μύρισα. Έφερες με μύγα. Πάντα. Έφερες λίγο. Πάμε στο δεύτερο. Να δούμε τώρα πόσο σχέση έχει το. Πάμε στο τρίτο. Πάμε στο τρίτο. Αποστολή. Παιδιά, όπως όλοι στον Μόρση θα μας πει με τη μύτη. Θα ήθελα να μην δώσω την απάντηση σας ακόμα όμως. Να φέρω και στους παρουσιαστές. Μισό λεπτό. Όχι, ρε, δεν θέλουμε εμείς. Όχι, θα πιείτε. αυτό δεν το είχαμε πει πριν κι εμείς. Θα πιείτε. Έτσι πάει. Εντάξει, εμείς έχουμε συμβόλαιο, δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αλλά το καινούργιο θα το υπογράψει σκιωμένος. Οπότε είναι. Είναι καλύτερη η όρη. Να πούμε αυτά τα τρία. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, αυτό μάλιστα, δεν είναι. Εγώ από το χρώμα μπορώ να καταλάβω ότι είναι αυτό. Μην τα βγεις μόνο ρούφι. Όχι. Όχι. Ποιο είναι. Ωραία, λοιπόν. Ακούω, λέγει Αποστόλη. Ποιο είναι. Το μεσαίο. Το μεσαίο. Αλλά νομίζω ότι... είναι λίγο tricky, the whole question. Σταμάτα! Είναι και τα δύο αυτά. Είσαι κοντά. Κοίτα, αυτά τα δύο ταιριάζουν. Αυτό σίγουρα, σίγουρα. Είναι ίδια. Το μεσαίο σίγουρα. Εσείς και πιστεύετε. Εγώ το μεσαίο. Το μεσαίο και εσείς. Από αν και πάλι ομοιότητα είναι... Πώς δεν είχαμε. Ανδρέα. Πώς δεν είχαμε. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι είναι παγίδα και ότι είναι αυτό. Αλλά... Εγώ λέω, επειδή είπαν όλοι το μεσαίο. Να σας πω κάτι. Το Μπρούσκο πρέπει να είναι το πιο μεθυστικό. Πρέπει να είναι το πιο γεμάτο σε γεύση και το πιο γλυκό. Πολύ σωστά, νομίζω. Άρα είναι το πρώτο. Είναι, δεν το δοκίμασα. Δεν δοκίμασα. Αλλά γιατί το χρώμα. Εγώ νόμιζα το Μπρούσκο είναι σκούρο. Ναι, σκούρο αυτό. Σαν να είναι Μπρούσκο με λάθος χρώμα. Σου έβαλα και σε ένα μυγάκι. Παιδιά, το πρώτο είναι. Να το αποκαλύψουμε. Ποιο έχει πει το πρώτο. Το πρώτο. Είπα το μεσαίο. Λοιπόν, είπα το μεσαίο, δεν έχω δοκιμάσει το πρώτο. Ποιο είναι, τι είναι το Μπρούσκο, ποιο είναι. Οι συντελεστές δεν το πέτυχαν. Ο Λιάκας το βρήκε. Είναι αυτό. Είναι αυτό το δεν είναι τυχαίο ότι έχω υπογράψει σύμφωνα με τον Αντένα, καταλάβατε. Συγγνώμη, ο Αποστόλης θα είναι κοντά. Το πρώτο για μας είναι αυτό βέβαια. Όχι, όχι, είναι αυτό. Το άλλο. Έλα παιδιά τώρα, σαν παμάκια στις 7 η ώρα στον Αντένα κάθε απόγευμα. Οπότε το κρασί δεν ξέρετε να γνωρίσετε. Άντε πάμε διαφημίσεις και μαζευόμαστε. Εντάξει, όπως όλοι ήταν πιο κοντά. Τι είπε και τα δύο, δεν είπε το πρώτο. Δοκίμασα καν το τηλεόραση. Κάνε το πρώτο. Αυτό είχε μεζέ, γι' αυτό. Είχε μεζεδάκι. Είναι ρετσίνα. Και δεν έφαγα. Μήπως θέλετε σαν...